Γεια χαρά! Καλώς όρισες πίσω στο κανάλι μου, Make Storytelling. Σήμερα, όπως θα κατάλαβες ήδη από τον τίτλο, θα σου παρουσιάσω το βιβλίο του κύριου Μένιου Σακελαρόπουλου, «Πικρό γάλα», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Πριν όμως ξεκινήσω το σχολιασμό μου, πάμε να δούμε μαζί την περίληψη του βιβλίου και μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να ανακαλύψουμε τι γεύση έχει τελικά το γάλα. Γιάννενα, 1960. Το νήμα της ζωής, τυλιγμένο με αγκάθια και πόνο, ενώνει απρόσμενα δύο πιτσιρίκια σε μία από τις παιδοπόλεις της Φρυδερίκης, τον Ζηρό. Ο Φώτης και ο Διονύσης περνάνε μαζί με την Ελλάδα τον δικό τους Γολγοθά. Δύο τρομοκρατημένες παιδικές ψυχές γνωρίζουν σκληρούς επιτηρητές και ομαδάρχες, μακριά από την αγκαλιά και την ασφάλεια της μάνας. Γίνονται σταυραδέρφια και προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα σφιχτικό περιβάλλον. Ο Φώτης μετατρέπεται σε αγρίνη και η ζωή του σημαδεύεται από αποδράσεις, μετέωρες σκέψεις, αγάπη και μίσος για τη μάνα του, αμφισβήτηση της ίδιας της ζωής. Όλα στην κόψη του ξηραφιού, δίπλα στη λίμνη της κυραφροσύνης. Τα δύο παιδιά χάνονται μέσα στο χρόνο. Η ζωή όμως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Για όσους λοιπόν δεν γνωρίζετε, το βιβλίο είναι αυτό εδώ και ο κύριος Μένιος Σακελαρόπουλος είναι ήδη αγαπημένος συγγραφέας εκατοντάδων χιλιάδων αναγνωστών. Ίσως βέβαια κάποιοι να το γνωρίζετε από την επαγγελματική του πορεία στη δημοσιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είναι η πρώτη φορά που διαβάζω δικό του βιβλίο και νομίζω ότι έκανα και μία πολύ καλή αρχή. Ενδεικτικά λοιπόν θέλω να σας αναφέρω κάποια από τα βιβλία του, έτσι ώστε να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν έχετε διαβάσει κάποιο από αυτά, ποιο μου προτείνετε. Λοιπόν, είναι «Η πυραμίδα της οργής», «Ο χορός των συμβόλων», «13 κεριά στο σκοτάδι». Για το συγκεκριμένο βιβλίο έχω διαβάσει εξαιρετικές κριτικές. «Το σημάδι» και το 60 βήματα. Είναι το τελευταίο βιβλίο πριν εκδοθεί, το «Πικρό γάλα». Και γι' αυτό έχω διαβάσει πολύ ωραία σχόλια. Πείτε μου λοιπόν κάτω στα σχόλια από το βίντεο, με ποιο βιβλίο μου προτείνετε να συνεχίσω την ανάγνωση του συγκεκριμένου συγγραφέα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, να συναντήσουμε τους ήρωες της συγκεκριμένης ιστορίας. Το «Πικρό γάλα» λοιπόν, το κατατάσσω στην κατηγορία κοινωνικά. Νομίζω ότι εκεί ανήκει έτσι κι αλλιώς λόγω της πλοκής του. Πριν ξεκινήσω τον σχολιασμό μου για το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η συγκεκριμένη ιστορία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και ήρωες.
Οπότε αυτό αυτόματα με κάνει να προσεγγίζω κάπως διαφορετικά την ιστορία. Και θα σου πω τι εννοώ διαφορετικά. Διαφορετικά εννοώ ότι κατά τη διάρκεια το διάβαζα, κρατάω μία αναγνωστική ευαισθησία, γιατί μιλάμε για αληθινά γεγονότα και μιλάμε για τη ζωή ενός υπαρκτού προσώπου. Οπότε είναι λογικό να προσπαθούμε να προσεγγίζουμε αυτές τις ιστορίες με περισσότερη ανθρωπιά, αλλά και περισσότερο σεβασμό. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να παραμείνω ανεπηρέαστη από αυτό και να σου δώσω την άποψή μου σήμερα για το συγκεκριμένο βιβλίο, έτσι ακριβώς όπως τη σκέφτομαι. Κάθε φορά που διαβάζω ένα βιβλίο, χρησιμοποιώ την ανάγνωση σαν ένα μικρό σεμινάριο ή εργαλείο, θα έλεγα καλύτερα, έτσι ώστε να το συνδέω αυτόματα, δηλαδή συνδέω αυτόματα το ύφος της γραφής του συγγραφέα, ανεξάρτητα από το συγγραφέα, με τη συγκεκριμένη κατηγορία την οποία διαβάζω. Αυτό το κάνω προσωπικά για μένα, επειδή γράφω διαφορετικές κατηγορίες ιστοριών και πολλές φορές προσαρμόζω και εγώ το ύφος γραφής μου στη συγκεκριμένη κατηγορία που γράφω, προσπαθώντας να μην αλλοιώνω το συγγραφικό μου στίγμα. Έτσι λοιπόν, σε ένα βιβλίο, το πρώτο πράγμα που κοιτάζω πάντα είναι ο τρόπος γραφής. Θα ξεκινήσω λοιπόν το σχολιασμό μου για τη συγκεκριμένη ιστορία με τον τρόπο γραφής. Εδώ ο δημιουργός του βιβλίου χρησιμοποιεί κατανοητές, απλές, αλλά όχι απλοϊκές λέξεις και ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής εμένα μου ταιριάζει απόλυτα. Και θα σου εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Πολλές φορές έχει τύχει στα χέρια μου να πέσουν βιβλία και κείμενα τα οποία έχουν πλούσιο λεξιλόγιο και αυτό από τη μία είναι αξιοθαύμαστο. Από την άλλη όμως, όταν υπάρχει έλλειψη συγγραφικής δεξιοτεχνίας, συνειδητοποιώ τελικά ότι ίσως να είναι και ένας τρόπος στο να κλέψουμε λίγο τις εντυπώσεις. Καταλήγω λοιπόν στο ότι είναι εξίσου σημαντικό και εξίσου δυνατό ένα κείμενο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει με δεξιοτεχνία απλές λέξεις και να αποδώσει στον αναγνώστη πάρα πολύ σημαντικά μηνύματα. Μέσα από τον μοναδικό τρόπο γραφής λοιπόν, η ιστορία αυτή μας μεταφέρει πίσω στο χρόνο. Μας μεταφέρει πίσω στην πληγωμένη Ελλάδα, στην Ελλάδα του πολέμου, του εμφύλιου και σε όλα τα στάδια της μεταπολίτευσης. Οδηγώντας μας τελικά στα Γιάννενα, στη δεκαετία του 60, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον Φώτη και τον Διονύση. Είναι δύο παιδιά τα οποία τα ενώνει το νήμα της ζωής και αρχικά τα αποξενώνει από το μητρικό χάδι και την αγκαλιά. Σε μια εποχή λοιπόν που η λογική που επικρατεί είναι ότι τα παιδιά και κυρίως τα παιδιά της επαρχίας θα πρέπει να επιβιώσουν με όποιο τρόπο μέσα από την πείνα, μάλλον από την πείνα, από τις κακουχίες, αλλά και την πιθανή απαγωγή από τους εχθρούς της χώρας μας, ο Φώτης, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου και αδερφός του, χωρίζονται και πάνε σε διαφορετικά ορφανοτροφεία. Ο Φώτης, λοιπόν, ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, καταλήγει σε ένα από τα πιο γνωστά ορφανοτροφεία της Φρυδερίκης που έχει ιδρύσει εκείνο το διάστημα στη χώρα μας και από την αρχή είναι αναπροσάρμοστος, οξύθυμος, είναι ένα αγρίμιο, όπως τον λένε όλοι, ο οποίος ο καημένος προσπαθεί να επιβιώσει και έχει συνεχώς τάσεις φυγής. Στο συγκεκριμένο ορφανοτροφείο θα συναντήσει πολύ σύντομα το Διονύση και εκεί κάπως αλλάζουν όλα γιατί πιστεύει ότι βρίσκει έναν πολύτιμο σύμμαχο και τους ενώνει λοιπόν το νήμα της ζωής με μία παντοτινή φιλία και μέσα από τα κοινά τους βιώματα είναι ο μόνος τρόπος να απαλύνουν κάπως τη μοναξιά τους. Αυτά τα δύο παιδιά, λοιπόν, δημιουργούν έναν ισχυρό δεσμό αίματος μέσα από τον όρκο τους για παντοτινή φιλία.
αλλά δυστυχώς χάνουν κάθε είδους επικοινωνία. Στην πορεία βλέπουμε ότι ο Φώτης αλλάζει χέρια, αλλάζει ορφανοτροφείο, εξελίσσεται σαν χαρακτήρας και σαν κεντρικός ήρωας. Έρχεται αντιμέτωπος με νέα εμπόδια, παραμένει βέβαια ένα γρίμι, το οποίο προσπαθούν να αντιθασέψουν με τον τρόπο τους όλοι. Εκείνος όμως εργάζεται σκληρά με το γλυκό πείσμα που τον χαρακτηρίζει και για τα δικά του δεδομένα, όπως και για τα δεδομένα του αναγνώστη, εκείνος τα καταφέρνει. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, πάντα προσπαθεί να έχει επικοινωνία και με τη μητέρα του, με κάποιο τρόπο, όπως επίσης το σημαντικότερο μήνυμα της ιστορίας θεωρώ ότι είναι ότι ο κεντρικός ήρωας μας δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει κανένα από τα εμπόδια που έχει περάσει, τις δυσκολίες, δεν ξεχνάει τις συμπεριφορές και δεν ξεχνάει και το μοναδικό του φίλο. Είναι η πιο συγκινητική στιγμή λοιπόν του βιβλίου αυτή για μένα. Η συγκεκριμένη λοιπόν πλοκή και ο συγκεκριμένος ήρωας μας φέρουν λοιπόν στο φως όλα εκείνα τα τρυφερά στοιχεία, μάλλον όλα εκείνα τα στοιχεία για τον ψυχισμό ενός παιδιού, το οποίο έχει βιώσει έντονα τα συναισθήματα εγκατάλειψης και ορφάνιας και προσπαθεί ο καημένος να εξηγήσει με τη δική του παιδική αντίληψη για ποιο λόγο η ζωή θα έπρεπε να του φέρεται τόσο σκληρά, αλλά είναι και ο λόγος που τον κάνουν ουσιαστικά συνεχώς να έχει τάσεις φυγής και να θέλει να δραπετεύει από οτιδήποτε συναντάει σαν εμπόδιο. Και όση ώρα διαβάζει ο αναγνώστης το βιβλίο μέχρι το τέλος, συνειδητοποιεί ότι ο συγκεκριμένος ήρωας, παρά το ότι εξελίσσεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία της ζωής του προφανώς, εκείνος παραμένει ένας γλυκός πεισματάρης δραπέτης της ζωής. Το βιβλίο μας μεταφέρει σε συγκεκριμένους χρόνους και τόπους και κεντρικό χαρακτηριστικό του βιβλίου θεωρώ ότι είναι η δυνατή ιστορική αναδρομή που γίνεται στην πολιτική μετάβαση της χώρας μας εκείνα τα χρόνια. Επίσης δυνατό στοιχείο του βιβλίου θεωρώ ότι είναι η παραστατικότητα. Όπως σας είπα ήδη, ο τρόπος γραφής του κύριου Σακελαρόπουλου, ο οποίος μας αποδίδει όλα τα συναισθήματα των ηρώων και μας βοηθάει να κατανοήσουμε πάρα πολύ το κεντρικό μήνυμα της ιστορίας, που για μένα είναι η δύναμη της πραγματικής φιλίας. Αξίζει να σας αναφέρω ότι ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, που είναι και υπαρκτό πρόσωπο ο Φώτης, είναι ο κύριος Φώτης Ραπακούσης και είναι ο ιδρυτής του Μουσείου Αλή Πασά στα Ιωάννινα. Ένας άνθρωπος με τεράστιο πολιτιστικό έργο πίσω του. Και κάτω από αυτό το βίντεο θα σας έχω αφήσει link, έτσι ώστε να μπορέσετε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες για εκείνον. Αυτό που μου έλειψε από το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ένα πιο δυνατό τέλος. Θα ήθελα δηλαδή, κλείνοντας το συγκεκριμένο βιβλίο, να υπάρχει ένα τέλος το οποίο θα το θυμάμαι για πάντα. Πράγμα που δεν έγινε. Και μου έλειψαν και άλλα δύο στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και σαν αναφορές με περισσότερες λεπτομέρειες στο τι απέγινε ο αδερφός του Φώτη από τη στιγμή που χωρίστηκαν, και θα ήθελα να έχω και μία εικόνα από την παράλληλα δηλαδή με την εξέλιξη της ζωής του Φώτη από τη ζωή του Διονύση. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία μου έλειψαν μέσα από την πλοκή. Καταλαβαίνω όμως ότι η κεντρική αναφορά του βιβλίου εστιάζει κυρίως στον κεντρικό ήρωά μας που είναι ο Φώτης. Παρ' όλα αυτά είναι ένα βιβλίο το οποίο σε γεμίζει συναισθήματα, και αυτό γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα που είναι του κεντρικού ήρωά μας του Φώτη. Και πιστεύω ότι είναι ιδανικό βιβλίο για όσους ειδικά αγαπάνε τις ιστορίες που είναι βασισμένες σε αληθινά γεγονότα. Τελικά το γάλα, τι γεύση έχει? Σίγουρα για κάποιους το γάλα έχει πικρή γεύση, αλλά επίσης σίγουρο είναι ότι αν εστιάσουμε στο γάλα και όχι στη γεύση του, επιβιώνουμε όλοι.